Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία διακρίνουμε από το Λόγο του Θεού καταρχάς, αλλά και από την εκκλησιαστική ιστορία, δηλαδή την εγγένη χριστιανική ιστορία στο πέρασμα των αιώνων, από τότε, από την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την Ανάσταση του Χριστού μέχρι και σήμερα, διακρίνουμε το απαραίτητο και το αναγκαίο της βιωματικής αυτής εμπειρίας επί προσωπικού επίπεδου, οικογενειακού επίπεδου, εκκλησιαστικού επίπεδου, δηλαδή του βαφτίσματος με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουμε μαζί με τον αγαπητό Χάρη Ασβεστά και τον Κώστα Δρακιώτη και στην περασμένη εκπομπή περιγράψαμε με σχετική λεπτομέρεια, όσο μας δίδεται ο χρόνος, το πόσο ο Θεός ενήργησε εκείνα τα χρόνια, γύρω στο 1910, λίγο πριν και λίγο μετά, θαυμαστά στην περιοχή της Αζούσας, εκεί στο Λος Άντζελες, σε μία συνάθρηση ανθρώπων φτωχών, αγράμματων, με υπεύθυνο κάποιον μονόφθαλμο νέγρο, το Σέιμουρ, αλλά και μέσα από τις δραστηριότητες του Πάρχαμ, ενός λευκού ανθρώπου, ο οποίος είχε την αποκάλυψη μαζί με τους φοιτητές του, με τους μαθητές του, του βιβλικού σχολείου της Βεθήλ, ότι το κύριο και το μοναδικό χαρακτηριστικό της πλήρωσης εν Πνεύματι Αγίω είναι να μιλάει ο άνθρωπος ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδωσε τότε, την ημέρα της Πεντηκοστής, έδινε, συνέχιζε να δίνει και θα συνεχίζει να δίνει μέχρι να έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Να αρχίσουμε λοιπόν με σένα, αγαπητέ Κώστα. Ο Κύριος αποφάσισε να εκχέει το Πνεύμα το Άγιο στον 20ο αιώνα στην οδό Αζούζα, σε ένα στάβλο στην πραγματικότητα, σε μια φτωχική συνοικία της περιοχής ήταν η εκκλησία της Αζούζα, και δεν πρέπει αυτό να μας εκπλήσει, γιατί και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σε ένα στάβλο γεννήθηκε και έμελε ο 20ος αιώνας να ξεκινήσει από ένα στάβλο ή έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, και το κίνημα του βιώματος της Πεντηκοστής μέχρι και σήμερα να οφείλει την ύπαρξή του καταρχάς στο Λόγο του Θεού και κατ' επέκταση στην εμπειρία και στο γεγονός εκείνης της εποχής. Στην οδό Αζούζα λοιπόν 312 στο Λος Άντζελες, μια πάμφτωχη συνοικία. Το κτίριο ήταν μια πρώην μεθοδιστική εκκλησία, η οποία είχε κλείσει. Και τώρα ήταν στάβλος, όπως ακριβώς τα ακούτε. Ήταν στάβλος. Αυτή η ενέργεια να κλειστεί αυτός ο στάβλος και να γίνει η εκκλησία, στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ανοιχτή πρόκληση στις ευαγγελικές εκκλησίες του Λος Άντζελες, με τις άνετες αίθουσες, τους ρήτορες ιεροκήρυκες, με τις καλήφωνες χοροδίες, θεολογικές σπουδές και γνώσεις. Ακριβώς. Και βεβαίως ήταν και μια πρόκληση και για τις βορειοαμερικάνικες πεντηκοστιανές εκκλησίες σήμερα και τότε, λίγο αργότερα, που έχουν πρότυπα τα Crystal Cathedrals και έχουν ταυτίσει την αναψυχή με τη λατρεία, ενώ στην πραγματικότητα ζητούν κήρυκες οι οποίες δεν διαφέρουν πολύ από στάρ, θαυματουργούς, πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το αποστολικό πρότυπο και βεβαίως δεν έχουν σχέση με το ταπεινό παράδειγμα της Αζούζα, όπου εκεί ο Κύριος έστειλε τη χάρη του. Αξίζει να διαβάσω μία αναλυτική περιγραφή που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Way of Faith στις 11 Οκτώβρη του 1906 και που περιγράφεται πώς ακριβώς ήταν το κτίριο. Κέντρο αυτού του έργου είναι μία παλιά μεθοδιστική εκκλησία με την ένδειξη προς πώληση, που είχε καεί κατά μέρος και ανασκευάστηκε έχοντας μία επίπεδη οροφή και γενόμενη διόροφη, φτιάχνοντας ένα απάτωμα στη μέση. Είναι άβαφη και έχει απλώς ασβεστωθεί γύρω-γύρω. Στο πάνω πάτωμα υπάρχει ένα στενό μακροδωμάτιο επιπλωμένο με καρέκλες χωρίς πλάτη και τρεις χοντρούς κορμούς για κάθισμα, έχοντας επιπροσθέτως άλλες καρέκλες χωρίς πλάτη. Αυτό είναι το πεντηκοστιανό ανώγιο.
όπου καθαγιασμένες ψυχές ζητούν την πεντηκοστιανή πλήρωση και εξέρχονται μιλώντας σε νέες γλώσσες, ετούντες για την εκπλήρωση των παλαιών αναφορών για νέο ίνο. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα δωμάτια, στα οποία τίθενται χείρες επί των ασθενών και αυτοί ιατρεύονται όπως παλιά. Από κάτω είναι ένα δωμάτιο 40 επί 60 πόδια, γεμάτο μικροέπιπλα, καναπέδες, σοφάδες και καρέκλες χωρίς πλάτη, όπου οι περίεργοι και οι αναζητούντες κάθονται επί ώρες, ακούγοντας προσεκτικά τους περίεργους ήχους και ύμνους και προτροπές που έρχονται από τον ουρανό. Στο κέντρο της αίθουσας αυτής υπάρχει ένα κουτί σπασμένο με ένα βαμβακερό πανί που θα κοστολογούνταν ούτε 15 cents. Αυτό είναι το ακκλησίασμα από το οποίο διακηρύχθηκε παντού αυτό που ο αδελφός Σέιμουρ, ο ποιμένας της Αζούζα, καλούσε. Μετάνοια, συγνώμη, αγιασμός και την δύναμη του παλιού καλού καιρού. Πάνω στο διάβολο δύναμη, πάνω στις ασθένειες και το αρχαίο βάφτισμα του Αγίου Πνεύματος και της Φωτιάς. Η εύστοχη μαρτυρία της Φλόρα Κράουφορντ καταλήγει ως εξής. Δεν υπήρχαν παράθυρα εκεί στην αίθουσα. Ήταν ένας παλιός στάβλος που καθαρίστηκε. Υπήρχαν μόλις πάνω από 20 άτομα, όταν πρωτοπήγε εκεί δηλαδή, ήταν 20 άτομα. Εγώ δεν έψαχνα όμως για ανθρώπους, ζητούσα τον Θεό του Ισραήλ. Αυτό είναι ενδεικτικό για να καταλάβουμε το ταπεινό φρόνημα, γιατί ο Κύριος συγκινείται από την ανθρώπινη ανυμπόρια και αδυναμία και από την ταπείνωση. Δεν συγκινείται σε παλάτια, δεν συγκινείται στις ανθρώπινες ικανότητες και όπως λέει και στο βιβλίο των Ψαλμών, «Ημέν εις ύπους, η δε εις αμάξας, αλλά εμείς εις Κύριο των δυνάμεων θέλουμε να ελπίσει». Η Αζούζα ήταν 100% κρεμασμένη από τον Χριστό. Είπαμε τις προάλλες ότι υπήρξαν ενέργειες Θεού στην οδό Μπόνι Μπράε, όπου συνέρευσε πλήθος πιστών και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στην Αζούζα. Βεβαίως, στις ενέργειες που έκανε ο Θεός στην Αζούζα υπήρξε λυσαλέα αντίδραση και από εκκλησιαστικούς και από κοσμικούς κύκλους. Όσον αφορά τους εκκλησιαστικούς κύκλους, την πρώτη επίθεση την έκαναν οι ακόλουθοι της αγιαστικής κίνησης, από την οποία κατήγεται και η Αζούζα, και ακολούθησαν οι συντηρητικοί ευαγγελικοί. Οι αγιαστές ένιωθαν να χάνουν το έδαφος από τα πόδια τους, διότι έφευγαν ψυχές και πήγαιναν στην Αζούζα. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 1906, το Pentecost, το περιοδικό Pentecost της Αγιαστικής Εκκλησίας της Νότιας Καλιφόρνια, αναγγέλει την καταδίκη του Πέντλετον, που με την ομάδα του απεχώρησε και πήγε και προσετέθη στην Αζούζα. Γράφουν τα εξής στο Πέντικος για να καταλάβετε τη λύσα των αντιδράσεων. Από την σύναξη της Ανοίξεως, είχαν κάνει κάποια σύνοδο, μεγάλη φροντίδα και ευθύνη έχει επιπέσει σε μας λόγω ορισμένων διδασκαλιών και φαινομένων. Εμφανίστηκε μεταξύ τους μία εκδήλωση περίεργης φλιαρίας και μουρμούρας, χαρακτηριζόμενη σαν χάρισμα γλωσσών, και το θεωρούν σαν εξωτερικό σημείο της επιστροφής της πρώτης πεντηκοστής με δύναμη. Αυτά τα γράφουν απαξιωτικά βέβαια, έτσι. Εμείς, το σώμα των πρεσβυτέρων, δεν δυνάμεθα να ανεχθούμε οποιαδήποτε διδασκαλία για τρίτο έργο χάριτος. Οποιοδήποτε πρόσωπο που αγιάστηκε έχει λάβει την πεντηκοστή του, το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα και πυρί. Ενώ εμείς πιστεύουμε στο βιβλικό χάρισμα των γλωσσών, δεν πιστεύουμε ότι οι παρούσες εκδηλώσεις έχουν θεμέλιο στα βιβλικά δόγματα, γι' αυτό απαγορεύουμε τη χρήση τους ανάμεσά μας. Ακριβώς αυτό το σημείο, ο Μπάτλερμαν είχε ήδη πει τα εξής. Όταν ο Θεός ξεράνει ένα μέρος, αυτό είναι ξερό. Αυτό θα ανακαλύψουν σύντομα με θλίψη οι περισσότερες εκκλησίες που αντιτάσσονται στο έργο της Αζούζα. Και πολλές φορές ακόμη θα ακολουθήσουν θλιβόμενες. Δεν μπορούν να πάρουν το δρόμο του Θεού. Υπήρξαν μεταξύ των προφητών, αλλά όταν ήλθε ο Κύριος δεν πέρασε διαμέσου αυτών. Αυτό ήταν που τους σκότωσε. Δεν μπόρεσαν να πάνε στην Αζούζα, ούτε η Αζούζα να έλθει σε αυτούς. Θέλει να πει δηλαδή εδώ ο Μπάτλερμαν ότι από τη στιγμή που ένας
πιστός ή μια ομάδα πιστών αρνούνται τόσο λυσαλαία ενέργειες του Θεού, για τις οποίες αναφέρονται τόσο απαξιωτικά, θα τις ξεπεράσει ο Θεός. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Στις 24 Δεκέμβρη του 1906, στο Nazarene Messenger, όργανο της Εκκλησίας του Ναζωραίου, σε περισπούδα στο άρθρο του Μπρίζ, με τίτλο «Το χάρισμα των γλωσσών απορρίπτεται απόλυτα η Αζούζα». Για τους πιο φανατικούς, μάλιστα, ο Σέιμουρ ήταν όργανο του Σατανά. Τόσο βαριά. Καλό είναι να πούμε και μερικά πράγματα για τις αντιδράσεις από το κοσμικό κατεστημένο. Την πρώτη επίθεση στην Αζούζα την έκανε ο τύπος του Λος Άντζελες, ο τύπος της Καλιφόρνια. Και ακολούθησαν... Κοσμικές εφημερίδες. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ήταν τόσο, και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, ήταν τόσο έντονη η παρουσία του Θεού και η επιρροή που άσκησε σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να προβληματιστούν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής. Δηλαδή, μιλάμε για μία αναζωπήρωση, όχι σαν όλες τις υπόλοιπες ή σαν αυτές που ζούμε και τώρα ακόμη. Γιατί τώρα μπορεί να γίνει μία αναζωπήρωση στην Εκκλησία, μπορεί ο Θεός να επισκεφθεί πολλούς αδελφούς, να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, νέες ψυχές, αλλά ο Δήμαρχος, ας το πούμε... Δεν καταλαβαίνει τίποτα. της Κηφισιάς του Αμαρουσίου δεν έχει καταλάβει τίποτα για όλα αυτά, ούτε η τάδε εφημερίδα. Εκεί πέρα όμως είχε συμβεί κάτι το τόσο ιδιαίτερο, δηλαδή που υπερβαίνει τις περιγραφές που λέμε εμείς τώρα, έτσι, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη. Έχει συμβεί κάτι που έχει ξεπεράσει, ας πούμε, τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Ο τύπος λοιπόν της Καλιφόρνιας έκανε επίθεση, ακολούθησαν αφορισμοί από την επιστημονική κοινότητα. Το όλο σώμα των μαρτυριών από επαγγελματίες δημοσιογράφους ή ιδιώτες δείχνουν ένα έντονο δημοσιογραφικό κυτρινισμό. Η Los Angeles Daily Times με κύριο άρθρο του στις 18 Απρίλη του 1906 μιλούν για μια παράξενη βαβέλ γλωσσών και για μια νέα αίρεση παύλα σέκτα φανατισμού η οποία φανερώνεται. Ο Μπάτλερμαν δηλώνει σε όλα αυτά το 1925 όταν έκανε το χρονικό υπήρχε πολύ διωγμός ειδικά από τον τύπο. Αυτοί έγραφαν πράγματα για να ντρέπεσαι. Αλλά το μόνο που κατάφερναν ήταν να φέρουν περισσότερα πλήθη στην Αζούζα. Μερικοί μάλιστα μας έδιναν ζωή 6 μηνών στο έργο. Βεβαίως το έργο συνεχίζεται. Άρχισε τότε. Ακριβώς. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα για την έκρηξη στην Αζούζα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε σε όλα αυτά. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Μίλησες ότι μίλαγαν για πεντηκοστή εκκλησίες διαμαρτυρόμενες χωρίς να δέχονται την εμφάνιση, την ενέργεια, την πλήρωση και τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου σε εκείνη την περίοδο. Μίλησες για κάποιο περιοδικό Πέντικοστ κλπ. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εκκλησία της Πεντηκοστής δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη. Δηλαδή το κίνημα της Πεντηκοστής ξεκίνησε από εκεί και από εκεί μεταλαμπαδεύτηκε και σήμερα αν υπάρχουν εκκλησίες Πεντηκοστής που κηρύττουν το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και πυρή από τον Χριστό όπως τις γραφές, όπως καταρχάς την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αυτό είναι αποτέλεσμα εκείνης της ημέρας, εκείνης της περίοδου, εκείνης της συνάθρησης εκείνων των ανθρώπων. Είναι έργο Θεού και καρποφορία εκείνων των απλών, φτωχών και αμόρφωτων ανθρώπων. Πράγματι έτσι είναι και αυτό λέει και ο Μπάτλερμαν, ο οποίος παρουσιάζει την ενδυμική προσέλευση πολλών διψασμένων πιστών, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά μετέφεραν τη φλόγα του πεντηκοστιανού βιώματος σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι η έκχυση στην Αζούζα διήρκησε 1000 μέρες, σχεδόν 3 χρόνια δηλαδή, και ήταν μια πηγή ανεωγμένη για κάθε ψυχή που εξητούσε να ενωθεί με τον Κύριο, να συναντήσει τον Χριστό. Συγχώρεσέ με να κάνω μια μικρή προσθήκη εδώ. Ναι. Όταν λέμε Εκκλησία της Πεντηκοστής, το βέβαιο είναι ότι μιλάμε Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή δεν υπάρχει Εκκλησία της Πεντηκοστής που δεν έχει αποστολικότητα και δεν υπάρχει Αποστολική Εκκλησία που δεν έχει τα χαρίσματα και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν μιλάμε για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού αρχίζει και εκπληρώνεται, αρχίζει και εμφανίζεται από εκείνη την εποχή και στην αποστολικότητά της και στην δύναμη και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Πράγματι. Ο Μπάτλερμαν γράφει λοιπόν στο χρονολόγιο του τα εξής.
Το έργο γινόταν στην Αζούζα όλο πιο φανερό και δυνατό. Ο Θεός εργαζόταν με δύναμη. Φαινόταν λες και ο καθένας έπρεπε να πάει στην Αζούζα. Οι Ιεραπόστολοι συγκεντρώνονταν από την Αφρική, από την Ινδία, από τα νησιά της θαλάσσης. Κήρυκες και εργάτες διέσχιζαν την Ήπειρο και ήλθαν από μακρινά νησιά με μια ακαταμάχητη έλξη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τον 50ο ψαλμό, τον χρησιμοποιεί ο Μπάτλερμαν, δίνοντας μια ερμηνεία σε αυτό που συμβαίνει. Λέει στον 50ο ψαλμό, συγκεντρώσατε τους Αγίους μου. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι από όλη την Οικουμένη, από Ινδία, από παντού, συνέρεαν στο Λος Άντζελες. Έλαβαν την 50ο τους, την προσωπική, και γύρισαν πάλι στους τόπους τους. Αυτοί λοιπόν ήλθαν για την 50ο τους, αν και λίγο στην αρχή κατανοούσαν τι σημαίνει αυτό. Ήταν όμως το κάλεσμα του Θεού. Αγιαστικές συνάξεις, τέντες και θυσιαστήρια άρχισαν να κλείνουν λόγω έλλειψης πιστών. Ο κόσμος τους είχε πάει στην Αζούζα. Τι ωραία, Χριστέ. Και τότε δεν υπήρχε ίντερνετ. Πώς μαθεύτηκε αυτό το πράγμα, μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Και μάλιστα με τον τύπο να σε πολεμάει. Το χρησιμοποίησε αυτή την αντίδραση σαν διαφήμιση ο Θεός. Ακριβώς. Λέει συγκεκριμένα ο Μπάτλερμαν ότι ο αδερφός και η αδερφή Γκάρ, ένα ζευγάρι, έκλεισαν την αίθουσα Burning Bush, φλεγόμενη Βάτο, ήταν ποιμένες, ζευγάρι, και ήλθαν στην Αζούζα. Έλαβαν το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα και σύντομα έφυγαν για τις Ινδίες για να απλώσουν εκεί την φωτιά. Ξέρεις τι είναι τώρα κάποιος να έχει μια εκκλησία να την κλείνει και να πηγαίνει να λάβει πνεύμα Άγιο και μετά να φεύγει. Αυτό είναι οδηγία Θεού. Εντάξει, είναι ενέργεια Θεού. Είναι θαυμαστά πράγματα αυτά. Μετά λέει ότι ακόμη και ο αδελφός Μέιλ, και αυτός ήταν ένας αγιαστής, ο οποίος αντιδρούσε στην αρχή, ήλθε στην Αζούζα ψάχνοντας για μέλη της εκκλησίας του. Αυτός πήγε στην Αζούζα γιατί η εκκλησία του φιλορροούσε. Αυτός λοιπόν τους κάλεσε να γυρίσουν πίσω και τους υποσχέθηκε ελευθερία του πνεύματος. Και για καιρό ο Κύριος εργάστηκε με δύναμη στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, όχι για πολύ, γιατί και αυτός μετά δεν έμεινε σε αυτά τα οποία έπρεπε να μείνει. Στις 19 Απριλίου του 1906, ο Μπάτλερμαν μας γράφει ότι βρήκε περίπου μία δωδεκάδα Αγίων. Αυτή ήταν η Αζούζα. Έτσι ξεκίνησε. Έφτασα, λέει, στην Αζούζα και βρήκα περίπου μία δωδεκάδα Αγίους, μερικούς λευκούς και μερικούς μαύρους. Ο αδελφός Σέιμουρ ήταν υπεύθυνος εκεί. Η κυβωτός του Θεού κινούνταν αργά, αλλά σταθερά προς την Αζούζα. Μεταφέρονταν στους ώμους των κεχρισμένων ιερέων του, με την έννοια ότι πάντες είμαστε ιερείς, έτσι. Έδωσα ένα μήνυμα κατά την πρώτη μου συνάντηση στην Αζούζα και δύο από τους Αγίους αδελφούς εμίλησαν σε γλώσσες. Μεγάλη ευλογία φαινόταν να εκχέεται. Σύντομα μαθεύτηκε στους έξω ότι ο Θεός εργαζόταν στην Αζούζα. Όλες οι τάξεις άρχισαν σαν κοπάδια να έρχονται στις συναθροίσεις. Πολλοί ήταν περίεργοι και άπιστοι, αλλά υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι πεινούσαν για τον Θεό. Οι εφημερίδες μας γελιοποιούσαν και μας κακολογούσαν τις συναθροίσεις. Αλλά έτσι μας έδωσαν δωρεάν διαφήμιση. Αυτό έφερε μεγάλα πλήθη. Αυτό γίνεται πάντοτε έτσι. Ναι. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Στα τέλη του Απρίλη, η αδελφή Μέι Εύανς ήταν η πρώτη λευκή γυναίκα που βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο στην Αζούζα. Την Πρωτομαγιά του ίδιου έτους, οι εκκλησιαζόμενοι στην Αζούζα καθημερινώς φθάνουν τους χίλιους. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είναι απίστευτο. 15 μέρες μετά είναι. Διότι έχουμε στις 4 Απριλίου του 9, του 6. Στις 9 Τετάρτου. Στις 9 Τετάρτου του 1906 έχουμε 12 ψυχές και μετά από 20 μέρες έχουμε χίλιες. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και μόνο στις αποστολικές ημέρες έγινε. Όπου αμέσως πρόσθεσε ο Κύριος 3.000. Ναι, δεν έχει γίνει αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από την Αγία Γραφή, από την περίοδο της Γραφής. Οι εκκλησιαζόμενοι λοιπόν στην Αζούζα, στην Πρωτομαγιά, φθάνουν τους χίλιους. Ένας μεθοδιστής κήρυκας, μετά την επίσκεψή του στην Αζούζα, παρατηρεί: «Ευλογώ τον Θεό, διότι αυτό δεν άρχισε σε καμία εκκλησία σε αυτή την πόλη, αλλά σε έναν στάβλο, ώστε όλοι να μπορούμε να έλθουμε και να συμμετάσχουμε». Και λέει κάτι πολύ σημαντικό:
Εάν αυτό άρχισε να γίνεται σε μια ωραία εκκλησία, οι φτωχοί μαύροι και οι Ισπανιόλοι δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Αλλά δόξα τω Θεώ, αυτό άρχισε εδώ στο στάβλο. Ο Θεός λέει: θα εκχύσει το πνεύμα του επί πάσα σάρκα. Προνόησε ο Θεός. Είπε κάτι ο Χάρης, νομίζω, σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Κύριος χρησιμοποίησε την Αμερική και ειδικά εκείνα τα μέρη λόγω κάποιων πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Ήταν ένα σταυροδρόμι πολλών λαών. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την φτώχεια, ακριβώς, και βλέπουμε, λοιπόν τώρα πώς εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός εργάζεται όπου είναι και σταυροδρόμι πολλών εθνών και φυλών και γλωσσών και σε όπως ταπεινά μέρη. Όπως ήταν Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ τότε που ερχόντουσαν οι προσήλυτοι. Ακριβώς, από παντού. Και σε ταπεινά μέρη όπου δεν δημιουργούν ένα κόμπλεξ κατωτερότητα σε εκείνον σε που προσέρχεται. Διότι κανένα. Αυτό παίζει ρόλο. Yeah. Άμα μπει, ας πούμε, σε ένα τεράστιο Mega χώρο που και σε πιάσει η ψυχή σου, λες τώρα εδώ δεν πρέπει να γονατίσω γιατί μπορεί και να τους λερώσω, ας πούμε. Έτσι, θα μπορούσε να. Λοιπόν, στις αρχές του Μαΐου, αν θέλετε κάτι με διακόπτετε για να μην. Συνήθως, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύω αυτά. Η Φλόρα Κρόφορντ, οδηγούμενη από μία αδελφή, φτάνει στην Αζούζα και πληρώνεται με πνεύμα Άγιο. Λέει συγκεκριμένα για την εμπειρία της. Ένας ήχος ως ανέμου βιαίως φερωμένου γέμισε το δωμάτιο και εγώ βαφτίστηκα με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Ποταμοί χαράς και θείας αγάπης πλημμύρισαν την ψυχή μου. Ο Θεός επίσης μου έδωσε το βιβλικό σημείο αυτή της εμπειρίας, αφήνοντάς με να μιλήσω σε ξένες γλώσσες. Στις αρχές του Μάη, επίσης, ο βαφτιστής κήρυκας Άνσελμος Πόστ, τον είπαμε και την άλλη φορά, αλλά εδώ λέει κάτι πιο ιδιαίτερο. Λαμβάνει πνεύμα Άγιο και λέει τα εξής. Ευνηδίως, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, ενώ καθόμουν περίπου 12 πόδια αριστερά από τον ομιλητή, το Άγιο Πνεύμα επέπεσε πάνω μου και με γέμισε κυριολεκτικά. Μου φάνηκε σαν να υψώθηκα πάνω, διότι στη στιγμή βρέθηκα στον αέρα φωνάζοντας «Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό» και στιγμιαίως αρχίζω να μιλώ σε άλλη γλώσσα. Δεν θα είχα δοκιμάσει μεγαλύτερη έκπληξη, ακόμη και αν μου είχε δώσει κανείς την ίδια στιγμή $1,000,000. Τα γεγονότα συνεχίζουν. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Θα πω το Σεπτέμβρη. Πάρα πολλοί λαμβάνουν μαζικά το Πνεύμα το Άγιο, στην Αζούζα πάντα. Μεταξύ πολλών και ο Ουίλιαμς, μετέπειτα επίσκοπος του Assemblies of God στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1929 μέχρι το 1949. Εκεί έλαβε. Ναι. Η συνάξη του Θεού, Assemblies of God. Ο Ουίλιαμς ήταν επίσκοπος για 20 χρόνια. Εκεί δημιουργήθηκε το Assembly of God. Το 1900, όχι εκεί. Από εκεί, όπως, όλοι δημιουργήθηκαν από εκεί, αλλά το Assembly of God έγινε το 1912-13. Συγκομιδή της Αζούζα είναι αυτή. Είναι καρπός της Αζούζα, ακριβώς. Λέει λοιπόν ο Ουίλιαμς για την Αζούζα. Εκεί είδα κάτι που δεν το είχα ξαναδεί ποτέ πριν. Μολονότι υπήρξε αξιόλογη έμπνευση σε όλη τη σύναξη, αυτό που είδα μπροστά στον άμβονα στο τέλος της λατρείας με εντυπωσίασε. Όλο το μπροστινό μέρος, του άμβονα δηλαδή, γέμισε με αυτούς που ζητούσαν και αυτούς που προσπαθούσαν να τους οδηγήσουν. Χριστιανοί και μη, σεσωσμένοι, παρατηρητές, συγκεντρώθηκαν εκεί μπροστά να δουν τι συμβαίνει. Μερικοί ζητούσαν να πληρωθούν με πνεύμα Άγιο. Άλλοι δόξαζαν τον Θεό σε άγνωσες γλώσσες. Κοιτούσα χωρίς να ξέρω τι να σκεφτώ. Η καρδιά μου πεινούσε για τον Θεό. Τον ίδιο μήνα, το Σεπτέμβρη, οι Σουηδοί Άντολφ και Λίντα Τζόνσον και Γκούσταβ και Έλεν Λούγκρεν, ζευγάρι ήταν αυτοί οι Σουηδοί, λαμβάνουν πνεύμα Άγιο και μετά πηγαίνουν οι Ιεραπόστολοι στην Κίνα. Πάλι το Σεπτέμβρη, στις 11 Σεπτέμβρη, ο Σέιμουρ στην περιοχή Τέρμιναλ βαφτίζει στο νερό 85 άτομα μέσα σε μια μέρα. Φοβερά πράγματα. Την ίδια εποχή προχωρεί στην Αζούζα ο Καναδός Σκοτ με την σύζυγό του. Λαμβάνει πνεύμα Άγιο η 12χρονη κόρη του Καχρίν, στην οποία ο Κύριος δίνει ένα καταπληκτικό χάρισμα προφητείας. 12χρονο κορίτσι. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου του 1906 έχουμε μια σημαντική εκτενή περιγραφή έκχυσης Αγίου Πνεύματος από τον Όρουινγκ, τον οποίο τον είπαμε και την άλλη φορά. Ήταν Σεπτέμβριος του 1906. Έφτασα στις 10 το πρωί και τόσο νωρίς βρήκα το οίκημα πρακτικά γεμάτο. Με πολλούς ακόμη να έρχονται αργότερα, μερικοί ευτυχείς που μπόρεσαν και βρήκαν θέση. Ο βωμός της προσευχής ήταν γενικά κοσμοπλημμυρισμένος και οι άλλοι χώροι, οι καθορισμένοι για τους ζητούντες, αμφωτέρους, αγίους και αμαρτωλούς.
Πολλοί και από τις δύο τάξεις που ήλθαν, είτε από περιέργεια είτε για να κοροϊδέψουν, έπεσαν στο πάτωμα από τη δύναμη του Θεού. Ακόμη και οι εμπέκτες δηλαδή δεν άντεξαν στην παρουσία του Θεού και συχνά πάλευαν με αγωνία στην προσευχή μέχρι που βρήκαν αυτό που ζητούσαν. Εδώ είναι κάτι που αξίζει να το πούμε. Στο θέμα ή στο δόγμα της θείας θεραπείας δινόταν ιδιαίτερη προσοχή και πολλές περιπτώσεις απελευθέρωσης από διάφορες ασθένειες ή κακοπάθειες συνεχώς, λίγο ή πολύ, αναφέρονταν. Το ίδιο αναφερόταν και ο δεύτερος ερχομός του Χριστού πριν την χιλιετηρίδα που αναφερόταν συστηματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρπαγή πριν τη μεγάλη θλίψη ήταν το μόνιμο αγαπημένο θέμα του Σέιμουρ. Ένα πράγμα δε που με εξέπληξε στην πρώτη συνάντηση που παρακολούθησα και στη συνέχεια ήταν ότι πολλά πρόσωπα από διαφορετικές εκκλησίες και αρκετοί μορφωμένοι ήσαν εκεί. Ήσαν εκεί ποιμένες εκκλησιών, ευαγγελιστές, ιεραπόστολοι και άλλοι σε υψηλές θέσεις, σε διάφορους κύκλους, κοιτάζοντας με το ίδιο ενδιαφέρον, θαυμασμό και την ίδια αναμονή. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους, 15 Νοέμβριο του 6, μετά από συνεχή αλληλογραφία με την Αζούζα, καταφθάνει εκεί ο Θωμάς Μπάρατ, ένας ποιμένας μιας μεγάλης μεθοδιστικής εκκλησίας στο Όσλο της Νορβηγίας και ο οποίος λαμβάνει πνεύμα Άγιο και γίνεται πλέον Απόστολος της Πεντηκοστής σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, ο Μπάρατ. Σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αποστολικής Πίστης εκείνης της εποχής γράφει «Αγαπητοί φίλοι». Α, αυτός το έλαβε το πνεύμα το Άγιο στη Νέα Υόρκη. Γράφει λοιπόν αυτός στην Αποστολική Πίστη. «Αγαπητοί φίλοι στο Λος Άντζελες, δόξα στο Θεό, γέμισα με φως και με τέτοια δύναμη που άρχισα να δοξάζω όσο δυνατά μπορούσα σε μία ξένη γλώσσα. Μέχρι τις 4 το πρωί θα μίλησα 7 ή 8 γλώσσες, κρίνοντας από την αλλαγή των ήχων. Ήταν υπέροχα, δόξα, αλληλούια». Είναι κάτι σημαντικό να διαβάσουμε και για τον Κάσουελ στα τέλη του Νοέμβρη, ο οποίος Γκάστον Κάσουελ φτάνει στην Αζούζα. Αυτός ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ο οποίος μαθαίνοντας για την έκχυση στην Αζούζα, αναχωρεί εσπευσμένα η Αζούζα με δανεικά χρήματα και στέλνει επιστολή στη συγκαλούμενη την ίδια περίοδο εκκλησία του, ήταν αγιαστής, και τους εξηγεί την απουσία του. Σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ήλθε από 3.000 μίλια για την πεντηκοστή του», την προσωπική του πεντηκοστή που δημοσίευσε τότε η Αποστολική Πίστη, διαβάζουμε την ομολογία του που λέει τα εξής. «Ήμουν 6 μέρες ταξιδεύοντας με νηστεία και προσευχή προς τον Κύριο. Μόλις έφτασα στην Αζούζα, μία νέα σταύρωση άρχισε στη ζωή μου και έπρεπε να πεθάνω για πολλά πράγματα. Αλλά ο Θεός μου έδωσε την νίκη. Ενώ η αδελφή Λουμ διάβαζε πως το Άγιο Πνεύμα επέπεφτε σε διάφορα μέρη, πριν το καταλάβω, άρχισα να μιλώ σε ξένες γλώσσες και να δοξολογώ τον Θεό». Πολλά έχουμε να πούμε, τι να πρωτοπούμε. Δεν ξέρω αν... Εγώ αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά, επιστρέφοντας λίγο πιο πίσω στις αντιδράσεις που είχε φέρει αυτό το επαναστατικό πνευματικό κίνημα, γιατί ήταν ένα σοκ και για τις υπόλοιπες εκκλησίες, πολλό δε μάλλον για τους κοσμικούς. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις και οι αντιστάσεις δεν διήρκησαν για πολύ. Δηλαδή αυτός ο εκχυδαϊσμός της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος, ο εμπεγμός, η απόρριψη, διήρκησε για περίπου 5-6 χρόνια. Σιγά σιγά, επειδή αυτοί που κατηγορούσαν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τους δημοσιογράφους, τις εφημερίδες, εκτίθεντο. Και εκτίθεντο ανεπανόρθωτα και με συνέπεια και συνέχεια. Κάποια δεδομένη στιγμή, λοιπόν, πολλές από τις εκκλησίες άρχισαν να αμβλύνουν αυτού του είδους τις αντιδράσεις και να δέχονται μέσα στους κόλπους τους χαρισματικούς, οι οποίοι προκειμένου να αποδομηθούν, προκειμένου να μειωθούν οι πιστοί τους, άρχισαν να τους αποδέχονται σαν ομάδες ιδιαίτερες, γίνονταν αποδεκτοί και σε κάποιες μάλιστα από αυτές άρχισε σιγά σιγά να καλλιεργείται η εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου και των χαρισμάτων. Αυτό όμως
πήρε 5 με 6 χρόνια τουλάχιστον μετά το 1906 τη Αζούζα. Για αυτά τα πρώτα χρόνια που περιγράφει ο Κώστας υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Βεβαίως, εγώ θα ήθελα να δώσω επίσης έμφαση σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν από μακριά και έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, όπως επίσης και σε αυτούς οι οποίοι, λαμβάνοντας το Πνεύμα το Άγιο, πήραν προσωπικές μαρτυρίες, οδηγίες Πνεύματος Αγίου, για να κηρύξουν και να ευαγγελίσουν τον Χριστό στους τόπους τους. Βλέπουμε να ξεκινάει από το σημείο της Αζούζα και μετά από το εκολαπτήριο αυτό των εργατών, μία διαρκής σειρά από ενεργήματα που έχει κάνει το Πνεύμα το Άγιο σε όλο τον κόσμο, με ανθρώπους, ζηλωτές, οι οποίοι έφτασαν στην Κίνα, ένας μάλιστα από αυτούς λίγα χρόνια αργότερα ήταν και Έλληνας, ο Πεπόνης, έφτασαν μέχρι την έρημο Γκόμπι, σε μέρη τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος, ευαγγελίστηκαν και πίστεψαν φύλαρχοι Ινδιάνικων φυλών και βεβαίως πολλοί ιεραπόστολοι, πρώην δούλοι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ίσως ακόμη γενεάς από την Ιγυρία, από το Κογκό, από την ακτή Ελεφαντοστούν, γενικά από τη δυτική ακτή της Αφρικής, επέστρεψαν και μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Μέσα βεβαίως σε αυτούς υπήρξαν και κάποιοι Έλληνες, στους οποίους θα αναφερθούμε, όπως επίσης και πολλοί Ισπανόφωνοι, Λατινόφωνοι, Λατινογενείς ιεροκήρυκες, οι οποίοι πηγαίνοντας τόσο στη Λατινική Αμερική, όσο και εν γέννη σε καθολικές χώρες ανά την Ιφίλιο, συνάντησαν τρομακτικές αντιστάσεις από την Καθολική Εκκλησία και διωγμούς. Όμως σήμερα εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες εκκλησίες πλήρης Πνεύματος Αγίου και σε όλη την Νότιο Αμερική. Δηλαδή, και μέσα στην Καθολική Εκκλησία την ίδια πλέον. Θα το δούμε. Σωστή. Τώρα στην πραγματικότητα μιλάμε μέχρι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μέχρι το 1940 θα λέγαμε. Ας δούμε όμως, θέλεις να προσθέσεις κάτι, Κώστα? Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγγνώμη, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν 2-3 πράγματα στα οποία ίσως αξίζει να αναφερθούμε, διότι είναι σημαντικό αυτοί που μας παρακολουθούν να δουν ότι η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου αλλάξει καρδιές. Την πρωτοχρονιά, στις αρχές του χρόνου του 1907, έχουμε μια εντυπωσιακή αφήγηση του Μάρκ Γιόνας από το Long Beach, Καλιφόρνια, ο οποίος λέει τα εξής εκπληκτικά. Εγώ, λέει, πήγα στην Αζούζα για να σπάσω πλάκα. Έτσι ακριβώς το λέει. Αλλά ένα μικρό κοριτσάκι, περίπου 8 ετών, σηκώθηκε και ομολόγησε για τη δύναμη της σωτηρίας του Ιησού και ενώ μιλούσε, το Άγιο Πνεύμα μου έδειξε την αμαρτία μου. Πήγα τότε στο βωμό, ενώ τον άμβωνα, και έκραξα στον Κύριο να με σώσει από την αμαρτία. Ω, πόσο τον δοξάζω που με έσωσε, με καθάρισε και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Μου έδωσε να μιλάω 6 γλώσσες. Τώρα ο Θεός με καλεί στο έργο Του. Ω, πόσο χαίρομαι στην υπηρεσία Του. Αυτός πήγε εκεί για να σπάσει πλάκα και έφυγε βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Το Μάρτιο του 1907 συμβαίνει κάτι σημαντικό, γιατί σώζεται ο Ντάρχαμ, ο οποίος ήταν επιμένας της North Avenue Mission στο Σικάγο, μια πολύ μεγάλη εκκλησία με πολλή επιρροή. Ο Ντάρχαμ ήταν βαφτιστής, πρώην βαφτιστής. Το 1898 είδε ένα όραμα του Σταυρωμένου Χριστού που του άλλαξε τελείως τη ζωή. Από το 1901 ήταν επιμένας στην North Avenue και, μαθαίνοντας για την Αζούζα, όπως είπε, ήλθα στο Λος Άντζελες για να δω και να ερευνήσω τι κάνει ο Θεός. Αφού ξεπέρασε τις αγιαστικές προκαταλήψεις του ότι είχε λάβει ήδη το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αυτό δίδασκαν, ναι, γιατί κάθε εμπειρία Αγίου Πνεύματος την θεωρούσαν βάφτισμα. Ήταν εμπειρία Πνεύματος, δεν ήταν βάφτισμα. Αυτό ήταν το θέμα. Αυτό δεν μπόρεσαν να το διακρίνουν. Λέει λοιπόν ο ίδιος, βρέθηκα υπό τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για 3 ώρες. Αυτός, ο Κύριος δηλαδή, ολοκλήρωσε το έργο του στα φωνητικά μου όργανα και μίλησε διεμού σε άγνωστες γλώσσες. Σηκώθηκα,
τελείως πεπισμένος, εσωτερικά και εξωτερικά, ότι είχα πλήρως βαφτιστεί στο Άγιο Πνεύμα και ο διάβολος δεν μπορούσε να με πειράξει με αμφιβολίες. Γιατί τελικά ο μόνος που μπορεί να πείσει κάποιον ότι έλαβε Πνεύμα Άγιο είναι ο ίδιος. Ό,τι και να... Εμείς δεν μπορούμε να του πούμε ότι έλαβες, δεν έλαβες, μα αφού τον ακούμε, μα αφού πρέπει να το πει ο ίδιος. Και ουδής γνωρίζει μη ολαμβάνω. Εκεί ο Σίμωρ του προφήτευσε, του Ντάρχαμ, ότι όπου θα πήγαινες να κηρύξεις, όπου θα πας να κηρύξεις, θα πέφτει το Πνεύμα το Άγιο. Και επιστρέφοντας στο Σικάγο, ξεκινά όντως στην εκκλησία του Ντάρχαμ μια δεύτερη αζούζα και λέει συγκεκριμένα ότι για την έκχυση στο Σικάγο, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο του 1907, έγινε χαμός με την καλή έννοια. Αφού επιστρέφει ο Ντάρχαμ στο Σικάγο, τη μεγαλύτερη πόλη τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, το σύνολο των ευσεβών, αγιαστών και ευαγγελικών συνταράχθηκε. Η εκκλησία του κάθε βράδυ υπερχιλίζει από κόσμο και οι συμπροσευχές διαρκούν μέχρι τις πρωινές ώρες. Αναρρύθμιτοι πιστοί και εργάτες καταφθάνουν και λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο στο Σικάγο. Η 943 North Avenue Mission εξελίσσεται σε δεύτερη αζούζα. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν είναι ακουστό, αλλά την εποχή της αζούζα δημιουργήθηκε μια νέα αζούζα στο Σικάγο με εξίσου δυνατά αποτελέσματα. Ενώ αρχίζει και η έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας η Πεντηκοστιανή Μαρτυρία. Στις αρχές Απρίλη, ο πρώτος που λαμβάνει Άγιο Πνεύμα στο Σικάγο ήταν ο ποιμένας μιας μικρής αγιαστικής κίνησης ο Τζον Σινκλέρ, μετέπειτα ιδρυτής της Πεντηκοστιανής Εκκλησίας του Θεού. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πράγμα πλέον αρχίζει και προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η φωτιά πλέον δεν ελέγχεται. Απλά, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι σε σχέση με ανάλογα θαύματα, θαυμάσια που έγιναν εκείνη την εποχή, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε για ποιο λόγο η αναζωπήρωση της Αζούζα κράτησε μόνο χιλιές μέρες και γιατί έφθινε. Πριν πούμε αυτό, πριν από αυτό, γι' αυτό το λέω, σοβαρό, ναι. Εγώ θα έλεγα να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα. Έχουμε κάποια στοιχεία εκείνη την περίοδο, δηλαδή τόσο νωρίς, νομίζω όχι. 1906-1907 έχουμε. Όχι. Πότε αρχίζουν στην Ελλάδα? Το 1923. Το οποίο είναι και αυτό αποτέλεσμα, 24, το αποτέλεσμα της... Είναι από ακριβώς το αποτελέσματα της Αζούζα. Ας πούμε είναι λίγο για την Ελλάδα. Θέλεις Κώστα ή θέλεις πρώτα... Θα έλεγα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κλείσουμε με την Αζούζα. Ωραία, ωραία. Έτσι και μετά να προχωρήσουμε... Και με την Αμερική, αυτές τις όπως ο Ντάρχαμ, όπως... Υπάρχουν πολλά να πούμε, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να πούμε αρκετά, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Εντάξει, εκείνο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να δούμε είναι τι ήταν τελικά. Διότι η Αζούζα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση και από ένα σημείο και μετά και προς αποφυγή. Ναι, στην επόμενη εκπομπή να την αφιερώσουμε στην αποφυγή. Τώρα να δούμε τα γεγονότα που έγιναν, πού συνέβησαν, τι συνέβησαν και στην επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ωραία. Δηλαδή να κατανοήσουμε το σβήσιμο της λειτουργίας του Πνεύματος του Αγίου και πού οφείλεται, που είναι πολύ σοβαρό και έχει παρουσιαστεί σαν φαινόμενο σε κάθε κίνηση του Πνεύματος του Αγίου στη συνέχεια. Ωραία. Να δούμε λοιπόν στις... πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, στις 19 του Μάρτη 1907 φτάνουν οι απεσταλμένοι της Εκκλησίας του Θεού εν Χριστώ στην Αζούζα για να δουν και αυτοί τι γίνεται. Η 19η Μαρτίου... Αυτή ήταν αγιαστική εκκλησία, ναι, ή διαμαρτυρωμένη γέννη? Όλοι αυτοί είναι διαμαρτυρωμένοι. Ναι. Όλοι είναι βαφτιστές, μεθοδιστές. Είναι ένα κράμα τέτοιο. Ναι, με μια ευρύτερη έννοια, ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι. Εκεί λοιπόν πάει ο Μέισον, ο Γιάνγκ και ο Τζέτερ. Η 19η Μαρτίου, όπως αναφέρει στο περιοδικό Αποστολική Πίστη της Αζούζα, ήταν μια υπέροχη ημέρα στην αποστολή της οδού Αζούζα. Τρεις κήρυγες από το Τένεσι, αυτοί οι τρεις που είπαμε, έλαβαν την πλήρωση της δύναμης εξύψους του Πνεύματος του Αγίου και η δόξα του Θεού γέμισε το ανόγιο. Ο Μέισον, υπό τον Μέισον, η Εκκλησία του Θεού εν Χριστώ, εξελίχθηκε μετέπειτα
στη μεγαλύτερη πεντηκοστιανή εκκλησία μαύρων του κόσμου και σήμερα απαριθμεί 6 εκατομμύρια πιστούς. Και το λέμε σήμερα, η τελευταία απογραφή ήταν πριν 10 χρόνια, τώρα μπορεί να είναι και περισσότερο. The Church of God δηλαδή. Έτσι ονομάστε, εκκλησία του Θεού. Ναι, ναι, το Church of God. Ο Μέισον μάλιστα σε μια επιστολή του περιγράφει την επίσκεψή του στην Αζούζα ως εξής. Την πρώτη ημέρα στη συνάθρηση είπα στον εαυτό μου, μη κοιτάς τους άλλους που ήλθαν μαζί σου. Άρχισα να ευχαριστώ τον Θεό, μέσα από την καρδιά μου, για όλα. Όταν άκουσα μερικούς να μιλούν σε γλώσσες, γνώριζα ότι αυτό ήταν σωστό, αλλά δεν μπορούσα να το κατανοήσω. Τέλος πάντων, ήταν γλυκό για μένα. Ευχαρίστησα τον Θεό για τον πρεσβύτερο Σέιμουρ, που ήλθε και κήρυξε ένα έξοχο κήρυγμα. Τα λόγια του ήταν γλυκά και δυνατά. Όταν τέλειωσε το κήρυγμα, είπε, «Όλοι όσοι θέλουν να εξαγιαστούν και να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο, να πάνε επάνω στο Ανώγιο. Και αυτοί που θέλουν να δικαιωθούν, να αναγεννηθούν δηλαδή, ας έλθουν στο βωμό, δηλαδή μπροστά στον Άμβονα». Αυτά τα είπε, αυτό είπα, λέει ο Μέισον, αυτό είπα είναι το μέρος για μένα. Κάποιοι είπαν να σψάλουμε. Σηκώθηκα και ο πρώτος ύμνος που ήλθε σε μένα ήταν «Ήμουν αμαρτωλός, δεν είχα ποτέ χαρά». Ένα κύμα δοξολογίας με κατέλαβε και όλο το είναι μου γέμισε από την δόξα του Κυρίου. Άνοιξα το στόμα μου να πω δόξα και τότε μια φλόγα πυρός άγγιξε τη γλώσσα μου και δεν μπορούσα πλέον να μιλήσω τη δική μου γλώσσα. Ω, πληρώθηκα με τη δόξα του Κυρίου, η ψυχή μου αγιάστηκε. Στις αρχές του Απρίλη του ίδιου έτους, ο αδελφός Άργιου και η σύζυγός του από το Winnipeg της Μανιτόβα λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο στη North Avenue. Η North Avenue είναι στο Σικάγο, του Ντάρχαμ, ο οποίος έλαβε Πνεύμα Άγιο στην Αζούζα, πήγε στο Σικάγο και άδειασαν όλες οι ευαγγελικο-βαφτιστικές μεθοδιστικές εκκλησίες. Και πήγαν όλοι εκεί. Επιστρέφοντας ο Άργιου, αφού έλαβε Πνεύμα Άγιο με τη γυναίκα του, ίδρυσε και πείμανε επί χρόνια την μεγαλύτερη πεντηκοστιανή εκκλησία στον Καναδά. Το Μάιο έχουμε έκχυση στο περσικό τμήμα της νεολαίας της εκκλησίας του Μούντι στο Σικάγο. Την έκχυση της έκχυσης πρωτοστατεί ο νεαρός μετανάστης Άντριου Ούρσαμ, γιος πρεσβυτεριανού πάστορα στην Περσία. Ο Dr. Dixon, ποιμένας της εκκλησίας, αποκήρυξε τους γλωσσολαλούντες ως πνευματιστές και θρησκευτικούς φανατικούς. Αργότερα ο Ούρσαμ μετέφερε την Πεντηκοστή στην Περσία. Πρόχωμε είναι. Καταπληκτικό έργο, έτσι. Παντού. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε την άλλη φορά, ίσως μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε και για την Κίνα. Λένε, ας το πούμε, ότι το Ευαγγέλιο στην Κίνα τώρα λέει κηρύτεται. Όχι. Το Ευαγγέλιο στην Κίνα έχει κηρυχθεί πριν από τον Μάο, επί την περίοδο του Τσάν Κάι Σενγκ. Από τότε έχει κηρυχθεί. Και κατά τη διάρκεια του Μάο εδιώχθησαν οι χριστιανοί και ό,τι γινόταν κατοίκον. Το λέω αυτό για να πω ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε σε επικίνδυνα έσχατες ημέρες. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από την αρχή του 20ου αιώνα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, είναι τόσα πολλά. Εγώ θα επιμείνω λίγο να πούμε λίγο για την μεταφορά της Πεντηκοστής στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πολλή ώρα, να κάνουμε μια αρχή. Η αλήθεια είναι ότι... Εκτός αν θέλεις κάτι άλλο να πεις σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι συγχρόνως, με αυτά τα θαυμαστά που μας αναφέρει ο Κώστας και διαβάζουμε μέσα από τις καταγεγραμμένες μαρτυρίες, συμβαίνουν και κάποια άλλου είδους γεγονότα, άλλης φύσης, σε ευρύτερη έννοια. Ωραία. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο εσχάτων ημερών. Βλέπουμε οι μαρτυρίες του Ευαγγελίου, οι προφητείες του Χριστού να πραγματώνονται, τόσο σαν γεγονότα που είναι επίνοιες ανθρώπων, όπως είναι οι πόλεμοι, όσο και σαν φυσικά γεγονότα, όπως είναι σεισμοί, λοιμοί και πείνες. Είναι πραγματικά άξιο αναφοράς την ίδια περίπου περίοδο
και μιλάμε για την πρώτη τρίακοντα πενταετία του αιώνα, καταρχήν το πόσο και το πόσοι, το πόσο και το πόσοι μεγάλοι σεισμοί γίνανε στην ανθρωπότητα. Στα Ουράλια, στην Αλάσκα, στην Κίνα. Σε συχνότητα και σε ένταση εντελώς ασυνήθιστη για αιώνες. Πάντα υπήρχαν οι σεισμοί. Πλην όμως μπαίνουμε σε μία περίοδο που φυσικά φαινόμενα εντείνονται τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα. Επίσης οι πίνες. Οι πίνες, παρά το γεγονός ότι οι συγκοινωνίες και οι επικοινωνίες έχουν βελτιωθεί πολύ, το εμπόριο, ο καπιταλισμός είναι εκφύσεως υποβοηθητικοί παράγοντες της ευμάρειας του ανθρώπου, πλην όμως στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περίοδο των λοιμών με όμικρον γιώτα, δηλαδή των ασθενειών, που ακόμα είναι απροσδιόριστο. Εάν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν αυτός καθεαυτός ο οποίος θανάτωσε περισσότερους ανθρώπους, ή η ισπανική γρίπη, που συγχρόνως εκδηλώθηκε, θέρισε τεράστιες πληθυσμιακές μάζες στην Ευρώπη. Μάλιστα λέγεται ότι ενώ ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πέθαναν περίπου 15.000 στρατιώτες ένοπλοι, η γρίπη θανάτωσε πάνω από 20 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια ο πόλεμος, 20 εκατομμύρια η ισπανική γρίπη. Και λέγεται ισπανική γιατί το πρώτο συμβάν εκδηλώθηκε νομίζω στα Πυρηναία Όρη, στην Ισπανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πυκνότητα και σε ένταση κάποια φυσικά φαινόμενα εντείνονται, πράγμα που μας κάνει να βλέπουμε με διαφορετικό μάτι αυτά τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία αναφέρονται. Έπειτα, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, δύο πολιτικές ιδεολογίες, πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές. Καταρχήν, ο κομμουνισμός σαρώνει στο πέρασμά του κάθε τι το οποίο ονοματίζεται σαν χριστιανικό ή σαν σέβασμα. Στη Ρωσία υπήρχαν έντονες προσωπικότητες, ο Σαρόφ, ο Εφρέμ, οι οποίοι συνέβαλαν σε αγιαστικές κινήσεις, στην κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά σαρώνονται στο πέρασμα των Μπολσεβίκων. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη, τα φασιστικά και τα ναζιστικά κινήματα. Και όταν μιλάμε για αυτά, ενδεχομένως μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας την Ιταλία ή τη Γερμανία. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Η επέκταση της ιδεολογίας του φασισμού, που ήταν στηριγμένοι σε φιλοσοφικά υπόβαθρα, είχαν αρχή, τέλος, υποδομές και περιεχόμενο αυτού του είδους ιδεολογίες και είναι πάρα πολύ σοβαρές, είχαν επεκταθεί στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές, οι οποίες είχαν ανάγκη από την ανέβρεση μιας εθνικής ταυτότητας, τη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων, αλλά συγχρόνως αποξένωναν κράτος από κράτος, απομόνωναν άνθρωπο από άνθρωπο και τους καθιστούσαν σκληροπυρηνικούς και μη δεκτικούς σε κάθε τι το οποίο προερχόταν από αλλού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η ιδεολογία, παραδείγματος χάρη κομμουνιστική ή φασιστική, υπερκαλύπτει τα πάντα. Δεν αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να μπορέσει να διαβλέψει στον διπλανό του, στον άλλον του, κάθε τι το διαφορετικό, κάθε τι το έτερο, το οποίο μπορεί και τελικά να είναι ωφέλιμο. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην Αμερική. Η πολυπολιτισμικότητα, η διαφορετικότητα. Και η ειρήνη που υπήρχε. Σαφέστατα σε αυτόν τον 20ο αιώνα. Γιατί το Ευαγγέλιο κηρύττει σε περίοδους ειρήνης, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για την κυριαρχία. Μάλιστα η Αμερική, πάνω σε αυτό το οποίο λες, εκτός από ειρήνη, ήταν σε μια διαρκή δυνητικά κατάσταση ενδυνάμωσης και αύξησης οικονομικής, πολιτικής και γενικότερα κοινωνικής. Πολύ μεγάλη. Πράγμα λοιπόν, βεβαίως, άρχιζε σιγά σιγά και δημιουργούσε σφαίρες επιρροής. Μάλιστα δε, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
που η Ευρώπη βγήκε σακατεμένη, δεν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι στην Ευρώπη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πλέον κυρίαρχος είναι η Αμερική. Επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι εισέρχονται στα όρια της Αμερικής να λάβουν και με οδηγία Πνεύματος Αγίου να φύγουν από την Αμερική για να δώσουν. Κέντρο έγινε. Έτσι, λοιπόν, η Αμερική έγινε έτσι, κέντρο μετανάστευσης, κέντρο όλη η Ευρώπη, από όλη την Ευρώπη φεύγαν και για τα χρήματα, για την πρόοδο την οποία είχε, για την αύξηση της... Η οικονομική κρίση της Αμερικής, της τρίτης δεκαετίας, επηρέασε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Πλέον είναι κυρίαρχη. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι από τη μία πλευρά γίνονται θαυμαστά πνευματικά πράγματα και από την άλλη γίνονται θαυμαστά άλλου είδους θέματα, καταστάσεις, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Και όχι μόνο υποβοηθεί αυτό. Το ένα το άλλο ή αντισταθμίζει το ένα το άλλο. Και όχι μόνο αυτά, αλλά αυτά είναι και γραμμένα τώρα, έτσι, τα έχει περιγράψει ο Λόγος του Θεού ακριβώς, λέει παραδείγματος χάρη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Κύριος μας. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε, επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσει, αλλά δεν είναι το τέλος. Γιατί? Διότι πριν το τέλος θα εγερθεί έθνος επί έθνος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, βασιλεία επί βασιλεία, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνουν πείνες μεγάλες, σεισμοί κατά τόπους μεγάλοι, αρρώστιες πολλές, λοιμοί. Ακόμη στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αναφέρεται επιπλέον ταραχές και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον επιπλέον φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό. Μεγαλύτερες ταραχές, συγγνώμη που διακόπτω, από την περίοδο του Μεσοπολέμου δεν υπήρξε. Δηλαδή από το 20 περίπου, 18-20 μέχρι το 40 υπήρξαν τρομακτικές ταραχές σε όλο τον κόσμο γιατί υπήρχε αστάθεια και ιδιαίτερα ρευστή πολιτική κατάσταση. Στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Πλην όμως τελικά πού καταλήγουμε σε αυτά που διάβασες από τον Ματθαίο και από τον Μάρκο. Στο 14 εδάφιο του Ματθαίου. Διάβαστε. Που λέει και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει έλθει το τέλος. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία πλέον. Ήδη έχει ξεκινήσει από εδώ η διαδικασία αυτή. Ήδη η ιστορία δείχνει ενέργειες που γίνονται προφητευμένες από το Λόγο του Θεού για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο και το αυτό το τούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ορθοτομημένο πλέον Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο δια Πνεύματος Αγίου, το Ευαγγέλιο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο το οποίο σώζει. Αυτό το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί τούτο σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Άρα, εφόσον βλέπουμε από τη μια μεριά τα πνευματικά αυτά γεγονότα, τα θαυμαστά που ξεκινήσαν από αυτό το μικρό μέρος της Ασούζας, από την άλλη μεριά όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα και είναι προφητευμένα, εκείνο το οποίο έρχεται μέσα μας σαν μια μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι πλησιάζει να έρθει το τέλος. Αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι... Όχι. Εδώ να πούμε ότι η ώρα μας και πάλι πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε και πάλι μέσα από την ψυχή μας, με πολύ αγάπη, ο Θεός να σας ευλογεί στο όνομα του Χριστού πλούσια όλους πάντοτε κατά πάντα και να μας ετοιμάσει σαν μία εκκλησία Πνεύματος Αγίου σε όλη την οικουμένη, χωρίς χωρισμούς, χωρίς δόγματα, μία εκκλησία Αγία, αμόμητο, τέλειο, τέλεια, ένδοξη, θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να την παραλάβει για να είμαστε πάντοτε μαζί Του. Εδώ σας χαιρετούμε. Ο Θεός να είναι μαζί σας.